Καθώς πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι τελευταίες δύο πίστες θα λέγαμε ότι θυμίζουν πολύ λίγο Tomb Raider στην φιλοσοφία και στην αισθητική. Δεν έχουμε πια τάφους, αρχαιολογικά μνημεία. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο περιβάλλον γεμάτο τέρατα, ίσως έτσι φαντάστηκαν οι δημιουργοί του παιχνιδιού την Ατλαντίδα ή ήθελαν να δώσουν ένα κρεσέντο δράσης για το τελείωμα. Πάντως ακόμα έστω και έτσι και η πίστα της Ατλαντίδας έχει να μας δώσει κάποιες αναμνήσεις πολύ ξεχωριστές. Λοιπόν, ας την προχωρήσουμε. Λοιπόν, θα φάμε με το κουτάλι τώρα αυτά τα τέρατα. Ευτυχώς δεν έχουν πολύ hit point, αυτό είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, έχουμε πάλι όλα μας τα όπλα. Να δοκιμάσουμε λίγο και τα ούζι. Μάλλον θα τα χρησιμοποιήσουμε αρκετά σε αυτές τις δύο τελευταίες πίστες. Δεν υπάρχει λόγος να φυλάμε τα πυρομαχικά. Πολύ σκοτάδι. Ευτυχώς φέγγουν τα medkits. Δεν έχω αίσθηση του χώρου γι' αυτό. Είναι εντυπωσιακό αυτό το σκηνικό με το δικό του τρόπο. Είχαμε καλομάθει με τους κύονες, τα αιτώματα, τις πυραμίδες. Τώρα έχουμε εντόστια, δεν ξέρω τι παριστάνουν αυτά. Πρέπει να διαβάσω γενικά την ιστορία του παιχνιδιού λίγο καλύτερα. Γιατί έχω κάποια κενά. Τι είναι η Ατλαντίδα, ας πούμε, γιατί είναι έτσι, πώς ήταν κάποτε. Όχι ότι έχει καμία σημασία ιδιαίτερη, αλλά για να μου λυθεί η απορία. Βέβαια υπάρχει και το εντελώς πρακτικό κομμάτι ότι μπορεί και να βιαζόντουσαν να το ολοκληρώσουν το παιχνίδι. Συμβαίνει αυτό πάντοτε. Στο τελείωμα τα παιχνίδια να είναι λίγο, όχι και τόσο να φτάνουν στα ίδια επίπεδα όπως στα αρχικά levels. Είναι ακόμα πολλά αυγά που δεν έχουν κολλαφθεί. Αυτό θα ερχόταν επάνω. Λοιπόν, ναι, ξέχασα. Πλησιάζοντας θα ανοίγει αυτή η πόρτα. Και
Και ανοίγοντας αυτούς τους δύο μοχλούς εκεί απέναντι, πριν πέσουμε κάτω, άνοιξε και αυτό το πέρασμα. Λοιπόν, αφήνουμε αυτή την πρώτη περιοχή χωρίς να την νοσταλγούμε. Κοιτάξτε εδώ λάβα και πάνω ένα φτερωτό τέρας. Λοιπόν, αυτή θα είναι ας πούμε η κεντρική περιοχή της πίστας, την οποία θα την ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Και θα την βλέπουμε καθώς προχωράμε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μου αρέσει, ότι υπάρχει μια συνέχεια. Βλέπουμε και το επόμενο τέρας που περιμένει. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε μην πάμε και πολύ βαθιά, γιατί υπάρχουν κάτι δαγκάνες εκεί. Εδώ να προσέξουμε, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την περιοχή και αν κάνουμε άλμα θα κουτουλήσουμε και θα πέσουμε κάτω στη λάβα. Να πάμε απέναντι δεν μπορούμε γιατί είναι κλειστή η πόρτα, άρα αυτό που θα κάνουμε είναι ένα άλμα εν στάση και θα πιαστούμε από την σχισμή και θα πέσουμε στο ακριβώς από κάτω επίπεδο. Έχεις πολύ έντονη την αίσθηση του κινδύνου σε αυτή την πίστα και από τους εχθρούς και από τη λάβα και από τα άλματα, βεβαίως όχι τόσο από τα άλματα, απλά είναι τα άλματα σχετικά, αλλά εάν τα χάσεις για κάποιο λόγο χάνεσαι κι εσύ. Α, διπλό πακέτο, πολύ με ευχαριστεί. Τώρα κάμερα λίγο με. Λοιπόν, μόλις κάνουμε αυτό το άλμα θα ξυπνήσει αυτό το τέρας που δεν είναι ανάγκη να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ανάγκη να τα αντιμετωπίζουμε όλα πια. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα χρονομετρημένο puzzle. Βέβαια, υπάρχει και ένα μυστικό που μπορούμε να πάρουμε. Και να ανοίξουμε και ένα μοχλό. Τέλος πάντων, για να το αρχίσουμε. Έχει πλάκα αυτό το puzzle. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. 40 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο. Εδώ αμέσως. Γιατί κινδυνεύουμε. Τώρα ένα running jump νομίζω φτάνει. Λοιπόν, όπως θα δούμε, βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να περάσουμε απέναντι, ας πούμε. Είναι πολύ μακριά. Οπότε να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Υπάρχουν και κάποια άλλα σκαλοπάτια.
Ένα ακόμα άλμα. Εντάξει, απλά είναι, άμα παίρνεις φόρα, είναι μετρημένα. Άμα ξέρεις το κόλπο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ανοίγοντας αυτό το διακόπτη, η πίστα αυτή που είδαμε, το δωμάτιο αυτό που είδαμε, θα μπορούμε να το προσεγγίσουμε πλέον. Αλλά υπάρχει όμως και ένα secret εκεί πέρα πάνω ψηλά. Θα παρατηρείτε ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Άπαξ και μπούμε μέσα στο δωμάτιο αυτό, τελειώνει αυτό το puzzle και παραμένει ανοιχτή. Τώρα απλά πρέπει να πάμε στην κορυφή και μετά να τσουλήσουμε προς τα κάτω. Τέλος πάντων, για να το δούμε στην πράξη όλο αυτό. Θυμίζει λίγο το τέλος της πίστας της Ατλαντίδας με τα πλάγια άλματα στην πυραμίδα. Υπάρχει ένα ελαφρό copy-paste. Έχει εδώ διάφορα πράγματα. Είναι πίστα μεγάλη στη διάρκεια γιατί έχει πολλά πράγματα να κάνεις και δύσκολα. Ενώ ότι έχει δουλειά. Εντάξει, δύσκολη. Ας πούμε, δεν είναι τόσο πολύ πια. Άμα την παίξεις 30 φορές, δεν είναι πια δύσκολη. Μπορεί να δούμε. Αυτός ο μοχλός που ανοίξαμε τι επίπτωση είχε. Να μην μπορούμε να πέσουμε κάτω καθόλου, αλλά να έχουν, βλέπετε, ξεχύθηκαν κάποια ποτάμια λάβας από εκεί, αλλά έχουμε και κάποια υψώματα στα οποία μπορούμε να πιαστούμε. Ένα save θα ήταν καλοδεχούμενο. Και όντως. Για να δούμε τι μας περιμένει τώρα. Ναι. Κάντε ότι δεν το είδατε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα άλμα εν στάση. Θα μπορούσε να ήταν και running jump, απλά περίμενα κάποιο λίθο να έρθει και να υποχωρήσω πάλι. Είναι ένα déjà vu με άλλες παγίδες.
Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει τίποτε άλλο να μαζέψουμε, έτσι. Τι δόντια βλέπω. Θέλω να φύγω γρήγορα από εκεί, να μην δώσω καμία μάχη σε αυτό το σημείο και θα τα σκεφτούμε αυτά πιο ψύχρεμα από εδώ πέρα μέσα, από την ασφάλεια. Θα ξανανεύει ή όχι. Εντάξει, δεν με πειράζει κιόλας. Να πάρω τα ούζη και να φύγω. Να μην σας ενοχλώ εγώ. Πατήσαμε. Μας θυμήθηκε. Λοιπόν, φεύγω εγώ. Τα λέμε. Ουφ. Να, μια ωραία περιοχή που λέει ο λόγος. Με πολλά εκολαπτώμενα αυγά. Μοχλούς. Θα καλοπεράσουμε εδώ. Ο, για να αρχίσουμε να ανοίγουμε έναν έναν από αυτούς. Δεν αντιδρούν τα τέρατα σε κάθε τράβηγμα του μοχλού. Σε ορισμένα όμως ξυπνούν, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μα τι γίνεται? Τώρα ποιο θα ξυπνήσει? Δεν θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό μου κουνιέται λιγάκι. Τώρα πέσα μέσα βλακεία, γιατί θα με πυροβολεί όσο είμαι εγώ ευάλωτος και κολυμπάω. Μάλιστα, έμειναν άλλα δύο, αλλά έχω τραβήξει όλους τους μοχλούς εκτός από αυτόν. Οπότε, ας κάνουμε ένα save. Για να το ξαναπροσπαθήσουμε αυτό.
λίγο καλύτερα νομίζω. Δεν ανάγκη να τα αντιμετωπίσω όπως βλέπετε. Πάμε να δω τι έχουμε. Μαύρα σκοτάδια. Πάνω για να μην σας κρατάω σε αγωνία, εδώ υπάρχει ένα puzzle που θυμίζει αυτό της Ατλαντίδας που έπει να... μπορεί να περάσει κανείς από εδώ, αλλά πρέπει να μετακινήσει αυτό το κύβο, ώστε να εμποδίσεις αυτό το βράχο από το να πέφτει σε αυτό το μέρος. Και όταν φύγεις από αυτό το δωμάτιο, μηδενίζεται το puzzle και ξανατρέχει κάτω ο βράχος. Εντάξει, επειδή είναι λίγο πιο δίκαιο αυτό το puzzle, θα το κάνω, δεν θα κάνω glitch. Να δείτε και πώς δουλεύει. Λοιπόν, εδώ είναι η έξοδος διαφυγής. Η οδός διαφυγής, μάλλον. Μόνο από εκεί ήρθαμε, έτσι. Και ξαναμπαίνουμε στο δωμάτιο αυτό. Κυλάει ο βράχος και την πάτησε ο βράχος. Είμαι παμπώνυρος. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα περίεργους. Αμάν. Ήρθε και αυτός που είχαμε χρωστούμενα. Ό,τι σφαίρες γλιτώσαμε δηλαδή. Α, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τι μου ετοιμάζουν τώρα εδώ. Θεωρητικά μπορώ να προλάβω και να μην ασχοληθώ καν. Έτσι δεν είναι. Θέλω να πιστεύω. Όχι, πρέπει να ασχοληθείς μαζί τους. Εκτός αν δεν είσαι άπλιστος και αφήσεις τα med packs και όλα αυτά και απλά φύγεις. Αλλά εγώ θέλω να τα πάρω όλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνω αυτό που είχα σκεφτεί. Νομίζω τα ούζη που ξόδεψα τα πήρα πάλι πίσω κάπως έτσι.
Είχε τρεις εχθρούς, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εδώ είναι κολοπεριοχή. Θα εμφανιστεί τώρα ένας. Εδώ δεν φτάνουμε να κάνουμε κανένα άλμα, οπότε θα πάμε από αυτή την πλευρά. Βλέπουμε και ένα αυγό που είναι έτοιμο να κολλαφθεί. Θα μπορούσαμε να το ενεργοποιήσουμε χωρίς να πατήσουμε στο τετράγωνο. Καλά θα ήταν. Όπου τρώω τα ούζι σαν καραμέλες. Αλλά έχει κι άλλα. Τώρα τα άλλα είναι αριστερά. Δεν φαίνονται. Και θα πάμε σε αυτή την επικίνδυνη κάπως πλατφόρμα. Δεν πρέπει να στοχεύσω εκεί. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Με βολεύει, είναι πιο ασφαλές να τα αντιμετωπίσω τώρα αυτά τα δύο που θα δείτε, παρά μετά. Και υπάρχει σοβαρός λόγος. Απλά θα δεχτώ τη ζημιά που θα μου ρίξουν. Α, δεν μου ρίξανε πολλά. Εντάξει, καλά τη βγάλαμε. Λοιπόν, δεν θέλω να τα αντιμετωπίσω αργότερα, γιατί έχει κάτι δαγκάνες που θα τις δείτε. Οπότε τώρα με μια χαρά εδώ πέρα, ήσυχος. Δεν έχω έγνοιες πια. Θέλει πολύ προσοχή η Ατλαντίδα. Εδώ έχω χάσει άπειρες φορές. Έτσι. Διπλά πακέτα. Λοιπόν. Μπαμπά, μην τρέχεις. Λοιπόν, και αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήθελα να δώσω αυτή τη μάχη από αυτό το σημείο. Δεν νιώθω άνετα να έχω τα δόντια στα δεξιά μου και να έχω και δύο να με πυροβολούν από εκεί.
Εντάξει, έχουμε προχωρήσει αρκετά μέσα σε αυτή την όχι και τόσο αγαπημένη μου πίστα. Λίγο υπομονή ακόμα. Εδώ τι έχουμε, τις γνωστές καταστάσεις. Έτσι, πολύ προσεκτικά γιατί δεν έχω κάνει save. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε save σε λίγα δευτερόλεπτα. Να κάνουμε πρώτα αυτό το εύκολο από ό,τι φαίνεται άλμα. Αυτά είναι κομμάτια στο παιχνίδι που θα μπορούσαν να λείπουν, δεν προσφέρουν κάτι από το να το επιμικρύνουν, ας πούμε. Και να νιώθεις έτσι αγωνία. Λοιπόν, τώρα θα το κάνουμε το save. Εδώ μπορεί να βρεθούμε και από κάτω. Όχι, δεν νομίζω. Εδώ μπορεί να κουτουλήσουμε όμως. Το είναι επικίνδυνο άλμα. Κάνω grab για να πάρει και μια κατάλληλη θέση στο σώμα της. Για να μην κουτουλήσει. Είναι μέτρο προστασίας αυτό. Και έχουμε ακόμα, ε. Μπορεί εδώ είναι αρκετά ψηλά και νομίζω πρέπει να κάνω ένα running jump. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Ένα πανικούλης τώρα εδώ. Μας τρελάνεις. Ξοδεύω τα πολύτιμα ούζι μου. Για να δούμε, είχε τίποτα να πάρουμε. Τώρα για σύγκριση και τέτοια, ξεχάστε το. Δεν ασχολούμαι.
Λοιπόν, εδώ έχει μια παγίδα. Εάν κατεβάσουμε αυτό το μοχλό, θα μας πίνει ξυλάβα. Δεν μας σκοτώνει απαραίτητα αν τρέξουμε γρήγορα, αλλά... Άστο τώρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιες συγκινήσεις. Εδώ. Λοιπόν, εδώ λέω να φύγω. Μην ξοδεύω τώρα, βλακωδός. Αλλά δεν βλέπω να υπήρχε τίποτα, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Με άφησε λάσκα το παιχνίδι. Οχ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Σου δίνει πολλά ούζη. Λοιπόν, πρέπει να περάσει ένας βράχος που υπάρχει και πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε. Ουφ, πάει και αυτό. Μπορούμε να κάνουμε μετά save. Εντάξει, θέλουμε ακόμα λίγο, όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είναι δύο παγίδες, έτσι νομίζω μπορεί να το καταλάβει κανείς. Δεν φαίνεται, αλλά έχει και τις spikes μετά. Εδώ δεν σκοτώνεσαι, αλλά δεν θέλω να πέσω κάτω. Θέλω να κάνω ένα save προηγουμένως. Και να πέσω και ωραία, μαλακά, να μην φάω fall damage. Λοιπόν, να κάνουμε το save μας, να είμαστε εντάξει, για πανενδεχόμενο. Τι μπορεί να πάει στραβά άραγε, σε αυτό το παιχνίδι που θέλει να σε σκοτώσει. Μια στιγμή να φτιάξω λίγο τον ήχο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι κάνουμε ένα άλμα. Εδώ τι γίνεται. Τώρα έχει ανοίξει αυτή η κεντρική πόρτα που ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο μοχλούς παγίδες.
Αυτά τώρα το δάπεδο, έτσι, τι είναι, εντόστια, εγκάβματα, κάτι άρρωστο είναι πάντως. Εδώ τι μας περιμένει. Ό,τι και να είναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Πόσο πια να πλησιάσω. Συνεχίζω εγώ να πυροβολώ αφού έχει σκοτωθεί. Εν τω μεταξύ, ας βάλουμε λίγο υγεία. Δεν τελειώσαμε βέβαια. Αν τα αγνοήσουμε και φύγουμε. Καλά μας έκατσε. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές του Tomb Raider. Είναι μία από τις τρεις στιγμές, όπως σας είχα πει, οι δύο πρώτες ήταν η εμφάνιση του τυρανόσαυρου, η δεύτερη ήταν το χέρι του Μίδα και η τρίτη είναι αυτή. Είναι, όπως λέγεται στα αγγλικά ή γερμανικά, Doppelganger, δηλαδή η δίδυμη Λάρα Κρόφτ, που αν πυροβολήσουμε μας πυροβολεί και εκείνη, και φαίνεται σαν να μην υπάρχει λύση εκτός αν παρατηρήσουμε ότι ό,τι κάνει το κάνει σαν αντικατοπτρισμό των δικών μας κινήσεων, και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κάπως. Εδώ είναι έτσι ένα από τα πιο ωραία puzzle. Όπως σας είχα πει, παρότι η πίστα αυτή δεν είναι και η πιο αγαπημένη μου και η πιο χαρακτηριστική του Tomb Raider, παρόλα αυτά έχει κάποιες στιγμές που σε αποζημιώνουν. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να ρίξουμε την σωσία της Λάρα μέσα σε αυτή την τρύπα. Και θα κινηθούμε ως εξής. Θα ανοίξουμε εδώ την καταπακτή και θα πάμε απέναντι ώστε να έρθει αυτή εδώ. Ίσως δεν προλάβουμε βέβαια. Γιατί είναι χρονομετρημένο αυτό το puzzle. Α, προλάβαμε τελικά. Λοιπόν, και με αυτό το κόλπο ξεφορτωθήκαμε αυτό το τέρας.
που θυμάμαι την πρώτη φορά με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ και με είχε τρομάξει όλη αυτή η εικόνα. Το παιχνίδι δεν σταματάει ποτέ να σε εκπλήσει. Λοιπόν, και ξαναπάμε τώρα εκεί. Έχοντας ξεφορτωθεί το τέρας. Λοιπόν, μην πέσουμε κι εμείς μέσα όμως. Τώρα καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Όπα, ξύπνησε κι ο άλλος. Μάλιστα, τους ξεφορτωθήκαμε όλους αυτούς. Λοιπόν, μια στιγμή να μαζέψω αν έχει τίποτα Uzi clips, γιατί έτσι που έτρεχα σαν τρελός, δεν πρόλαβα να δω. Καταξοδεύτηκαν. Πρέπει να ανοίξουμε αυτούς τους διακόπτες με τη σειρά αυτή πρώτα από εδώ και να κάνουμε και γρήγορα γενικώς. Ίσως προλαβαίνουμε να πάρουμε και αυτά τα ωραία ούζι. Απληστία τώρα. Εντάξει, τελευταία στιγμή. Και φτάσαμε στο τέλος της πίστας. You can't do this. We condemn you, Nathla of Atlantis, for your crimes, for the flagrant misuse of your powers, and for robbing us of ours. You can't, I... Breaking the three bond of consent that our people are ruled and secured under. And invading Teal'c'thaan and myself with our army, our warriors, emptied from our pyramid, so that you can use the pyramid, its powers of creation, for your own mindless destruction. Mindless? Look at you! Neither of you have one squirt of inventive juice in your heads. Wasters. Let's just do it. Teal'c'thaan! You use the sacramental place as a source of individual pleasure. As some freak factory. They're survivalists, a new generation. A slaughter heap now. And you, we're gonna lock you in limbo. Make your veins, heart, feet, and that diseased brain stick solid with frozen blood. Greet your eternal unrest, Nathla! You won't rest either, or your damned continent will be in death.
back again. And you? For a grand reopening, I assume. Evolution's in a rut, natural selection at an all-time low. Shipping out fresh meat will incite territorial rages again, will strengthen and advance us, even create new breeds. Kind of evolution on steroids, then? A kick in the pants. Those runts Qualipec and Tehokan had no idea. The cataclysm of Atlantis struck a race of languoring wimps, plummeted them to the very basics of survival again. It shouldn't happen like that. Or like this. Hatching commences in 15 seconds. Too late for abortions now. Not without the heart of the operation. No! 10, 5, 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, και πριν πάμε για το εντυπωσιακό φινάλε, να συνοψίσουμε τι καταλάβαμε από τη σκηνή full motion video που έπαιξε, ή αν καταλάβαμε. Λοιπόν, δύο εξωγήινοι με στολές, ο Τιχόκαν και ο Κουαλοπέκ, μαζί με έναν άλλο εξωγήινο, που είναι από την Ατλαντίδα μάλλον, οι τρεις κάτοχοι δηλαδή του σκίων, τα βάλανε με την Άτλα και την εχμαλωτήσανε και την τιμωρήσανε γιατί είναι κακιά. Λοιπόν, αυτά κατάλαβα, μέχρι εκεί κόβει το μυαλό μου και νομίζω δεν απέχει και πολύ αυτό που σας είπα από την ιστορία, εντάξει. Προφανώς υπάρχουν και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες που θα τις δούμε και στο τελευταίο βίντεο. Η Νάτλα είναι ο αντίπαλός μας και αυτή η συσκευή, τέλος πάντων, που δημιουργεί τα τέρατα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο τελευταίο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά.